Μια σοβαρή αποκάλυψη για τους χειρισμούς του 59χρονου σταθμάρχη της Λάρισσας στη μοιραία νύχτα του δυστυχήματος στα Τέμπη, κάνει απόψη κυρίες και κύριοι ο Sky. Το επιχείρημα λοιπόν που προέβαλε ενώπιον της ανακρίτριας ότι δεν γνώριζε να χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά συστήματα που διέθετε ο σταθμός, διαψεύδεται από ντοκουμέντο, το οποίο και θα σας παρουσιάσουμε απόψε. Πάμε αμέσως στο Χρήστο Νικολαίδη στη Θεσσαλονίκη που έχει το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Χρήστο. Σία, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα έγγραφα τα οποία εξασφάλισε και αποκαλύπτει σήμερα αποκλειστικά ο Sky. Πρόκειται, αν μου επιτρέψετε την μεταφορά, για το μαύρο κουτί της κονσόλας χειρισμού του σταθμαρχείου της Λάρισσας. Mm-hmm. Μαύρο κουτί, γιατί όταν ακούμε όλοι μας ένα μαύρο κουτί, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για την καταγραφή όλων των κινήσεων που κάνει ένα συγκεκριμένο μηχάνημα σε κάποια συγκεκριμένη ώρα. Έχουμε λοιπόν και αποκαλύπτουμε αυτές τις εκτυπώσεις που αποτελούν την καταγραφή όλων των κινήσεων που έγιναν από τη μοιραία κονσόλα για κάποιες ώρες και κάποιες μέρες που εργαζόταν ο τραγικός σταθμάρχης. Μιλάμε το πρώτο λοιπόν πράγμα που θέλω για το να σας περίφημο δείξω. Μηχάνημα, θα τα πάμε βήμα-βήμα για να γίνουμε κατανοητοί, Χρήστο, από το περίφημο μηχάνημα, το περίφημο αυτό, την περίφημη αυτή κονσόλα που βλέπουμε την άσπρη από την πρώτη στιγμή, το βλέπω και στο πλάνο μας πριν από λίγο, που βρίσκεται στο σταθμαρχείο της Λάρισσας και από εκεί ελέγχεται η κυκλοφορία σε κοντινή απόσταση, εν πάση περιπτώσει, από το σταθμό της Λάρισσας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει. Θα αρχίσουμε με το πρώτο έγγραφο, το οποίο είναι το βαρδιόχαρτο, το λεγόμενο, των σταθμαρχών της Λάρισσας. Σε αυτό λοιπόν το έγγραφο φαίνεται ότι ο μοιραίος σταθμάρχης για τις περισσότερες από τις μέρες του Φεβρουαρίου εργαζόταν στην Καλαμπάκα, σε ένα σταθμαρχείο το οποίο είχε μηδενική κίνηση σχεδόν. Για δύο μέρες κάνει τη μαθητεία του στο σταθμό της Λάρισσας και για τις 5 τελευταίες νύχτες του Φεβρουαρίου αναλαμβάνει να δουλέψει στη νυχτερινή βάρδια της Λάρισσας. Αυτό είναι το χαρτί το οποίο αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος αυτός ελάχιστες φορές βρέθηκε στο συγκεκριμένο πόστο και την τελευταία φορά ήταν και η μοιραία. Ήταν και η τραγική. Λοιπόν, ας πάμε όμως στις καταγραφές. Αυτό το ξέραμε, Χρήστο. Πάμε να δούμε όμως τώρα γιατί έχει σημασία αυτό. Έχει τεράστια σημασία γιατί στο έγγραφο το οποίο αποκαλύπτουμε είναι οι καταγραφές, οι κινήσεις δηλαδή, που έκανε ο μοιραίος σταθμάρχης μία άλλη μέρα, στις 24 προς 25 Φεβρουαρίου. Ήταν νυχτερινός και τότε. Τότε λοιπόν συνολικά έκανε 13 κινήσεις. Αυτές καταγράφονται στο έγγραφο το οποίο σήμερα δημοσιοποιούμε. Αυτές οι 13 κινήσεις έγιναν από τη μοιραία κονσόλα. Και τουλάχιστον οι 4 από αυτές ήταν με αυτόματη χάραξη, δηλαδή ο μοιραίος σταθμάρχης μπορεί και λειτουργεί την κονσόλα με συγκεκριμένο τρόπο και κάνει σε 4 από τις 13 περιπτώσεις αυτόματη χάραξη. Από πού το ξέρουμε αυτό? Αυτό στις 24 του μήνα, που είναι η πρώτη νυχτερινή του βάρδια, το δυστύχημα, να θυμίσουμε, ότι έχει γίνει 4 μέρες μετά, στις 28 τη νύχτα. Ακριβώς. Ακριβώς. Να πάμε τις νύχτες, τις νυχτερινές του βάρδιες, μία προς μία. 24 με 25. Κάνει 13 κινήσεις με το μοιραίο πίνακα. Οι 4 από αυτές είναι με αυτόματη χάραξη. Ναι. Και το λέμε γιατί, αν προσέξετε συγκεκριμένα τον πίνακα, φαίνεται ότι αυτές οι 4 κινήσεις γίνονται και διαρκούν μόλις μερικά δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Τεχνικοί λοιπόν του ΟΣΕ μας εξηγούν πως όταν αυτές οι κινήσεις διαρκούν μόλις ελάχιστα δευτερόλεπτα, από 12 έως 39 δευτερόλεπτα έχουμε μετρήσει, τότε σημαίνει ότι δεν γίνονται χειροκίνητα, αλλά γίνονται με την αυτόματη χάραξη. Να πάμε στην επόμενη βάρδια. Πάμε. Στην επόμενη βάρδια λοιπόν, βλέπουμε 25 προς 26, βλέπουμε ότι ο μοιραίος σταθμάρχης έχει κάνει συνολικά 18 κινήσεις. Οι κινήσεις περιγράφονται στους καταλόγους που παρουσιάζουμε. Μιλάμε για κινήσεις οι οποίες γίνονται για την κίνηση σειρμών, οι οποίες αναφέρουν τον Μεσούρλο. Το Μεσούρλο είναι ο σταθμός της εισόδου της Λάρισσας. Είναι ένα τοπονύμιο εκεί το οποίο χρησιμοποιείται στις αναφορές των σταθμαρχών. Υπάρχει η κίνηση προς Αθήνα, η κίνηση προς Βόλο και η κίνηση προς Θεσσαλονίκη. Να πάμε στην επόμενη βάρδια. Στην επόμενη βάρδια λοιπόν, η οποία είναι 26 προς 27 Φεβρουαρίου, βλέπουμε ότι ο μοιραίος σταθμάρχης έχει κάνει 23 κινήσεις. Έχουν δηλαδή καταγραφεί στη διάρκεια της βάρδιάς του 23 χρήσεις της συγκεκριμένης κονσόλας τοπικής τηλεδιοίκησης, όπως την έχει ονομάσει ο ΟΣΕ.
23 λοιπόν κινήσεις, από τις οποίες οι τουλάχιστον 5 είναι κινήσεις αυτόματης χάραξης. Γιατί βλέποντας προσεκτικά τον πίνακα, διαπιστώνουμε ότι στις 4 από αυτές τις κινήσεις η κίνηση του σταθμάρχη διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα, από 18 έως 39 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι είναι κινήσεις αυτόματης χάραξης. Και φτάνουμε στην 27η. Φτάνουμε στην 27η, όπου εκεί πρέπει να σας πω ότι έχουμε επίσης κινήσεις οι οποίες καταγράφονται πάντοτε στο ίδιο μοτίβο. Είναι κινήσεις οι οποίες γίνονται για είσοδο κυρίως εμπορικών αμαξοστοιχειών που έρχονται από την Αθήνα και περνούν μέσα από τη Λάρισα μετά από τις συγκεκριμένες οδηγίες και χειρισμούς που κάνει ο μοιραίος σταθμάρχης. Επειδή εκείνες τις ώρες της ημέρας, μετά τα μεσάνυχτα και μέχρι τις 4 ώρα το πρωί, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά σε αυτούς τους πίνακες, κινούνται κυρίως αμαξοστοιχείες εμπορικές. Και φτάνουμε έτσι στο μοιραίο βράδυ. Στο μοιραίο βράδυ, όπως έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές κατά τις τελευταίες ημέρες, υπήρχε ο έμπειρος σταθμάρχης, ο οποίος έκανε και το χειρισμό της κονσόλας όσο βρισκόταν στο σταθμαρχείο της Λάρισας. Εκείνο λοιπόν το μοιραίο βράδυ καταγράφει το συγκεκριμένο μηχάνημα ότι από τις 10 παρα 10 το βράδυ, 21:50 δηλαδή, έως και τις 2:39 μετά τα μεσάνυχτα, όταν δηλαδή είχε σημειωθεί το τραγικό δυστύχημα, υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που έγιναν. Και μιλάμε για τις κινήσεις οι οποίες έγιναν μέχρι την ώρα που ήταν ο σταθμάρχης, ο έμπειρος, στο σταθμαρχείο. Μέχρι γιατί, 10 και 12 σύμφωνα λοιπόν. Με τους όλους υπολογισμούς, 22 και 12 μάλιστα. Ακριβώς. Μέχρι λοιπόν τις 22 μετά... και 12 υπάρχουν κινήσεις. Μετά δεν υπάρχει καμία. Και αυτό είναι το τραγικό. Φαίνεται δηλαδή ότι ο μοιραίος σταθμάρχης από την ώρα που αποχώρησε ο έμπειρος δεν ασχολήθηκε καθόλου με την κονσόλα χειρισμού. Και αυτό είναι το τραγικό. Από τις 22 και 12 λεπτά φαίνεται ότι η κονσόλα ξαναχρησιμοποιείται πολύ μετά το δυστύχημα. Και πιο συγκεκριμένα 1:39 μετά τα μεσάνυχτα. Όταν είχε πάει πια η αστυνομία, συνεπώς δεν ότι είχε κάποιο πρόβλημα ακριβώς η κονσόλα, μετά λειτουργούσε. Λειτουργούσε κανονικά. Αλλά κοιτάξτε την τραγική αναφορά. Δεν καταγράφεται κανένας χειρισμός σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα, και νομίζω εδώ ότι αυτό βγαίνει το εξής συμπέρασμα. Έτσι, γιατί δείχνουμε τόσο αναλυτικά αυτά τα χαρτιά. Ποια είναι η αποκάλυψη που κάνουμε απόψε? Ότι ο 59χρονος προφυλακιστής σταθμάρχης όλες τις ημέρες, από τις 24 το βράδυ, οπότε και ήταν βάρδια στο σταθμό της Λάρισας, μέχρι και τις 27, μία μέρα πριν το τραγικό δυστύχημα, μπορούσε να κάνει χρήση της κονσόλας. Και την έκανε τη χρήση της κονσόλας. Συνεπώς, αυτά που υποστήριξε ενώπιον της δικαιοσύνης, ότι δήθεν ήταν ανεκπαίδευτος πάνω στο συγκεκριμένο σύστημα και λίγο πολύ δεν μπορούσε να το χειριστεί, φαίνεται ότι πέφτουν στο κενό. Δεν λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν εκπαιδευμένος, γιατί αυτά έχουν αποδειχθεί από το ρεπορτάζ, ο βαθμός της εκπαίδευσης του, πάντως στην κονσόλα. Ήξερε να τη χειριστεί, την είχε χειριστεί όλα τα προηγούμενα βράδια. Εκείνο το βράδυ δεν την άγγιξε, όπως αποδεικνύουν τα χαρτιά που μας αποκαλύπτει η Χρήστο, από τη στιγμή που έφυγε ο συνάδελφός του 10 και 12 πρώτα λεπτά, μέχρι εκείνη την ώρα υπάρχουν καταγραφές. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να συνέβη. Αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα. Οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων καταλήγουν σε ένα σενάριο. Κάπου εκείνη την ώρα έγινε ο τραγικός χειρισμός με τον προαστιακό από τη Θεσσαλονίκη. Θα θυμάστε ότι τις προηγούμενες ημέρες είδαν το φως της δημοσιότητας βίντεο, τα οποία είναι μέσα από την αμαξοστοιχεία του προαστιακού από τη Θεσσαλονίκη, στα οποία φαίνεται ότι περνάει το ψαλίδι το μοιραίο ο προαστιακός, γίνεται το λάθος, κάνει όπισθεν, ο μηχανοδηγός ρωτά γιατί με βάζει σε οπισθοπορία και υπάρχει η τραγική απάντηση: φλάσαραν τα κλειδιά. Το θυμάστε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική έκφραση για να την ξεχάσει κανείς. Από εκείνο το σημείο και μετά φαίνεται ότι μάλλον ο τραγικός σταθμάρχης έχει περιέλθει σε σύγχυση και δεν κάνει το παραμικρό για να διορθώσει τα λάθη του από τη μία και από την άλλη δεν γνωρίζουμε γιατί περιέρχεται σε αυτήν την σύγχυση. Ενδεχομένως επειδή ακούει και κάποια σχόλια
από τους συναδέλφους του, οι οποίοι τον αντιλαμβάνεστε ότι τον επιτιμούν για αυτήν του την ενέργεια, για το λάθος το οποίο έκανε. Ενδεχομένως εκεί να έρχεται και η σύγχυση, η οποία δυστυχώς οδήγησε σε πάρα πολύ τραγικές αποφάσεις για το τι θα έπρεπε να κάνει ή το τι θα έπρεπε να μην κάνει ο τραγικός σταθμάρχης ΣΥΑ. Μια πολύ σημαντική αποκάλυψη. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Νικολαίδη για το ρεπορτάζ.